κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Ξεκινάμε από την νέα έκρηξη, την νέα τρομοκρατική επίθεση που είχαμε στην γειτονική Τουρκία, όπου 13 καταδρομής του τουρκικού στρατού σκοτώθηκαν και 55 τουλάχιστον τραυματίστηκαν, με τους 6 εξ αυτών να νοσηλεύονται μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση από τη νέα αυτή επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας, μάλιστα σε αστικό λεωφορείο έξω από το Πανεπιστήμιο της Κεσάριας. Η βόμβα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, είχε τοποθετηθεί σε παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά σε στάση και ενεργοποιήθηκε από τον καμικάζι την ώρα που πλησίαζε το αστικό λεωφορείο, μεταφέροντας τόσο τους στρατιώτες όσο όμως και πολίτες. Οι σκηνές από τα πρώτα λεπτά μετά το νέο πολύ νεκρό αυτό τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία, για το οποίο αξιωματούχοι μάλιστα της τουρκικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι ευθύνονται οι Κούρδοι του PKK, είναι σκληρές. Το αστικό λεωφορείο έξω από το Πανεπιστήμιο Ερσιγές της Κεσάριας έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ο δρόμος έχει γεμίσει από αποθρακωμένα και διαμελισμένα πτώματα, καθώς και δεκάδες τραυματίες. Πυροσβέστες και τραυματοφόρες προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Το νέο μακελιό συνέβη στις 9 παρατέταρτο το πρωί, τοπική ώρα, και είναι αποτέλεσμα της νέας επίθεσης αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο βόμβα που σημειώνεται σε πόλη Τουρκίας, προκαλώντας 100 βυθυμάτων. Τουλάχιστον 13 καταδρομής του στρατού, οι οποίοι ήταν εξοδούχοι από το στρατόπεδο της πόλης και είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, σκοτώθηκαν, ενώ στους 55 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών, με 6 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσά τους, πολλοί ανυποψίαστοι πολίτες, οι οποίοι περίμεναν στη στάση του λεωφορείου μπροστά από το Πανεπιστήμιο. Ο δήμαρχος Κεσάριας, Σουλεϊμάν Καμσί, υποστήριξε ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας. Το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο πυροβοτήθηκε από βομβιστή καμικάζι, δήλωσε λίγα λεπτά μετά από τη φωνική έκρηξη στην κρατική τηλεόραση Τουρκίας. Πληροφορία που επιβεβαίωσε για το γραφείο του Τούρκου Πρωθυπουργού, ενώ συνεχή ενημέρωση για το νέο τρομοκρατικό χτύπημα είχε και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος λίγο αργότερα δήλωσε. Η ακραία τρομοκρατική οργάνωση του PKK με δράσεις στη Συρία και το Ιράκ είναι υπεύθυνη για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο. Η Τουρκία δέχεται συνδυασμένες τρομοκρατικές επιθέσεις. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da arttırır. Bunun bilinmesinde fayda var. Επίσης, ακολουθώντας την υπάγεια τακτική των τελευταίων μηνών, η κυβέρνηση απαγόρευσε την απαραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με την έκρηξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μην προκληθεί, όπως είπε, πανικός στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, στην Κεσάρια, εξαγριωμένοι κάτοικοι και οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠΕ, αλλά και ακροδεξιοί γκρίζοι λύκοι, επιχείρησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του Φιλοκουρδικού Κόμματος λίγη ώρα μετά από την επίθεση στο λεωφορείο. Αξιωματούχοι τουρκικού στρατού εκτιμούν ότι πίσω από τη νέα πολύ νεκρή επίθεση βρίσκεται το PKK, μόλις μία εβδομάδα μετά από το χτύπημα σε λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς έξω από το γήπεδο της Μπεσίχτας στην Κωνσταντινούπολη, με συνολικά 44 νεκρούς. Την ανάλυση ευθύνης είχαν αναλάβει τότε τα γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν, παρακλάδι του PKK. Διατεθειμένη να βρεθεί τώρα για να επιστρέψουμε στα δικά μας στο σημείο εκείνο συμβιβασμού που θα αφήνει όλους εν μέρη ικανοποιημένους, με κατέρωθεν δηλαδή υποχωρήσεις, είναι η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα επιδιώκει την επίτευξη της συμφωνίας όσο το συντομότερο δυνατόν. Υπό έναν όρο όμως που η κυβέρνηση φαίνεται και διαμηνύει ότι δεν συζητά καν, υπό τον όρο ότι η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει την εκ των προτέρων νομοθέτηση μέτρων, αυτό ουσιαστικά που ζητά η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε στο Βερολίνο την λύση, την πολιτική συμφωνία που αναζητούσε, δίνοντας όπως γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα και εξηγήσεις για τις παροχές τις οποίες εξήγηλε, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών διέψευσε τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Ευκλήδης Τσακαλώτος απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη για την μη ενημέρωση όσον αφορά τις παροχές στους χαμηλούς συνταξιούχους και τις αλλαγές στο ΦΠΑ στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου. Κατηγορηματικά αρνητική στο ενδεχόμενο να νομοθετηθούν εκ των προτέρων μέτρα όπως ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τους εκατέρωθεν συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με τους εταίρους το συντομότερο δυνατόν, όπως ξεκαθάριζε κυβερνητικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα μέτρα που αξιώνει το Ταμείο είναι πολιτικά αδιανόητα, κοινωνικά καταστροφικά και οικονομικά παράλογα, για να προσθέσει ότι από εκεί και πέρα συζητάμε το συμβιβασμό.
Συνεπώς θα πρέπει να γίνει κατανοητό, λέει, από όλες τις πλευρές, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο θέμα αυτό, όσες πιέσεις κι αν τις ασκηθούν. Παρά τον πάγο που έβαλε η Άγγελα Μέρκελ, ο ίδιος αξιωματούχος είπε πως καθώς πολλές φορές στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός έχει εξάρει την υπευθυνότητα που έχει επιδείξει καγκελάριος σε ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως το προσφυγικό για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι και τη φορά αυτή το Βερολίνο θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα επιτρέψει το μπλοκάρισμα της διαδικασίας όσον αφορά την αξιολόγηση. Επανέλαβε δε την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι με δεδομένη τη γενικότερη αποσταθεροποίηση της Ευρώπης με το προσφυγικό, τα θέματα ασφαλείας αλλά και τα οικονομικά ζητήματα σε μια εκλογική χρονιά για τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα επιθυμεί την αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης κατά τρόπο τεχνητό. Στη συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν αρκεί η ευημερία των αριθμών, ζητώντας δίκαιη ανάπτυξη που θα βοηθήσει τη χώρα μας να αφήσει πίσω της την κρίση. Όραμά μας όμως είναι η ανάπτυξη αυτή να μην αφορά μόνο στατιστικές και αριθμούς, αλλά να επουλώσει τις πληγές της κρίσης και να ανακουφίσει όλους εκείνους που όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια έκαναν τεράστιες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης, στο όνομα της οικονομικής σταθερότητας. Αυτό το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης προϋποθέτει σχέδιο, επιμονή, υπομονή, αλλά προϋποθέτει και γενναίες αποφάσεις. Γενναίες αποφάσεις από όλους τους εταίρους, ώστε όχι μόνο να μην επιτρέψουμε να ξανακυλήσει η Ελλάδα στην αβεβαιότητα, αλλά να στείλουμε και ένα ισχυρό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι θυσίες των Ελλήνων έπιασαν τόπο και ότι η κρίση αποτελεί οριστικά παρελθόν. Με δύο λόγια, ότι η Ελλάδα από μέρος της κρίσης έγινε πια μέρος της λύσης. Η Άγγελα Μέρκελ πάντως από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι τα θέματα της οικονομίας έχουν να κάνουν με τους θεσμούς και το Eurogroup. Εδώ όμως δεν είναι ο τόπος όπου λαμβάνονται αποφάσεις, διότι εκεί οι διαβουλεύσεις γίνονται με τους τρεις θεσμούς και με το Eurogroup. Εδώ όμως θα συζητήσουμε για να δούμε πώς εκτιμά ο Έλληνας Πρωθυπουργός την κατάσταση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί να παίξει το χαρτί του δικού της success story, true story, όπως το ονομάζει τώρα τελευταία. Αντίστοιχο με αυτό που προσπάθησαν να παρουσιάσουν πριν δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ήταν τότε στην κυβέρνηση. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δήλωσε απογοητευμένος από τους πιστωτές της χώρας μας, κάνοντας έκκληση για κοινωνική εξισορρόπηση κατά την μεταρρυθμιστική προσπάθεια και ζητώντας να δοθεί ελευθερία κινήσεων στην ελληνική κυβέρνηση. It would be a shame if there was not a very rapid convergence. It would be a shame now that Greece has done so many reforms over the last year that it's returning to growth. There should always be space for some flexibility, for some autonomy, for some political intervention when a government thinks that things are serious. Κανένα επικοινωνιακό λάθος δεν παραδέχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος στο Βερολίνο σχετικά με το πακέτο παροχών Τσίπρα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα του Σπίγκελ που έφερε τον Έλληνα Υπουργό να αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος να μην ενημερωθούν οι θεσμοί πριν την ανακοίνωση των μέτρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος απέδωσε την ταχύτητα των κινήσεων από την πλευρά της Αθήνας στα πιεστικά χρονικά περιθώρια. Κάτι πάντως που αναφέρει ως απάντηση του Υπουργού και το Σπίγκελ. Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου, ερωτηθείς ο Υπουργός εάν η κυβέρνηση ενημέρωσε τους δανειστές, επεσήμανε πως πάντα η διαβούλευση είναι καλή. Ωστόσο, κάποιες ενέργειες πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα, συγκεκριμένα εντός του 2016, καθώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει σε κίνδυνο το πρόγραμμα και η συμφωνία. Μήνυμα προς τους δανειστές ότι τα μέτρα που εξήγηλε δεν θέτουν σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της Ελλάδας, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο 5ο συνέδριο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Βερολίνο. Διεμήνυσε ακόμη ότι οι παράλογες απαιτήσεις, από όπου και αν προέρχονται, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ελληνική κυβέρνηση. Για άλλη μια φορά, επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Θα παλεύει να τελειώσει με τη λιτότητα και με την αδικία των μνημονίων και της ύφεσης.
Η οικονομία μας έχει κάνει μια μεγάλη αποφασιστική στροφή στην ανάπτυξη μετά από χρόνια ύφεσης στην ανάπτυξη φέτος, αλλά από μόνη της η ανάπτυξη δεν είναι αρκετή. Το θεμελιώδες είναι ανάπτυξη για ποιον. Είναι θεμελιώδες να πολεμήσουμε για τη θέσπιση συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μου, την Ελλάδα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι πιστωτές μας και κυρίως το δούνου του οφείλουν να κατανοήσουν ότι η κατάσταση ανάγκης στην κατάσταση εξαίρεσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν μπορεί να διατηρηθεί περαιτέρω. Οι πιστωτές μας πρέπει λοιπόν να έχουν στο μυαλό τους ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολλές αρκετές θυσίες και τώρα είναι η σειρά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και κυρίως των φτωχών, των χαμηλοεισοδηματιών και των ανέργων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τον λαό μας, τους yes men, εκείνων που υποστηρίζουν τη συνέχεια της λιτότητας για πολλά χρόνια. Να ανοίξουν τη συζήτηση για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε μέσο πρόθεσμο επίπεδο. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη λογική της αιώνιας λιτότητας που καταστρέφει την ελληνική κοινωνία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε σήμερα διήμερη περιοδεία στην Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή και την Ξάνθη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα επισκεφθεί και τις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Το πρωί επισκέφθηκε και το Μουσείο Αυδείρων και συνεχάρη τους εργαζόμενους και την προϊσταμένη του μουσείου, ενώ πριν από λίγο πραγματοποίησε ομιλία στην Κομωτινή, όπου επιτέθηκε σφοδρά στην κυβέρνηση και στην διαχείριση του θέματος, του καυτού θέματος της αξιολόγησης. Να παρακολουθήσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης. Έκοψαν τις συντάξεις. Το γνωρίζουν όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας. Αύξησαν τις εισφορές υγείας. Καταργούν το ΕΚΑΣ. Και τώρα επιστρέφουν ένα ποσό πίσω στους χαμηλοσταξιούχους για να τους το ξαναπάρουν τον επόμενο χρόνο στο πολλαπλάσιο με τα μέτρα τα οποία δρομολόγησαν. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή, προσέξτε, που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου εκτινάσονται. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι περιμένουν 3 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Την ίδια στιγμή που το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, δεν έχει ακόμα χρηματοδοτηθεί. Την ίδια στιγμή που το κοινωνικό κράτος παραπέει και τα επιδόματα ανεργίας καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανέργων. Θέλω λοιπόν εδώ πέρα να είμαι ξεκάθαρος. Κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής να δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, φίλες και φίλοι, με όρους πολιτικού τζόγου. Δεν μπορεί να γίνει πριν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για το πλεόνασμα του 2016 και πριν ολοκληρωθεί η κρίσιμη δεύτερη αξιολόγηση. Και αν ο κύριος Τσίπρας σκεφτόταν τη χώρα και όχι απλά πώς θα χάσει αξιοπρεπώς τις επερχόμενες εκλογές, ξέρετε τι θα έκανε, θα χρησιμοποιούσε αυτήν την υπέρβαση του στόχου του πλεονάσματος για να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερα και να πετύχει λιγότερα μέτρα για το μέλλον. Αλλά δεν το κάνει, γιατί δεν ξέρει πώς να διαπραγματεύεται
και δεν νομίζω τον νοιάζει και πάρα πολύ. Γιατί αυτό το οποίο τον νοιάζει είναι μόνο το επικοινωνιακό σοου, είναι μόνο η φτηνή προπαγάνδα. Και αυτό ακριβώς, ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι ο ορισμός του δημαγωγού. Δημαγωγός είναι αυτός ο οποίος δεν θα διστάσει να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος και όχι μακροπρόθεσμα χρήσιμος. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε τα επιχειρήματά του στην αδιάλακτη Μέρκελ, γράφει ο Διεθνής Τύπος, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν στην καγκελαρία οι δύο ηγέτες, προβάλλοντας τα επιχειρήματά του όπως σχολιάζουν γερμανικά δημοσιεύματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε εξηγήσεις λοιπόν στη Γερμανίδα καγκελάριο σχετικά με την απόφασή του να ενισχύσει με χριστουγεννιάτικο μπόναμα τους Έλληνες χαμηλούς συνταξιούχους. Μεταρρυθμίσεις και προσφυγικό ήταν τα θέματα που απασχόλησαν Άγγελα Μέρκελ και Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όσο για την υπόθεση της δολοφονίας της Γερμανίδας φοιτήτριας, ούτε λόγος, όπως επισημαίνουν πολλά ξένα δημοσιεύματα. Ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει τα επιχειρήματά του στην αδιάλακτη Μέρκελ, γράφει η γαλλική Le Figaro, επισημένοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας έγιναν ξαφνικά τεταμένες. Άγγελα Μέρκελ και Αλέξη Τσίπρας, μετά τη σύνοδο κορυφής, βρέθηκαν τέτα-τέτα, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η ελληνική κρίση ξαφνικά επανεμφανίζεται στη γερμανική και την ευρωπαϊκή ατζέντα. Ο Τσίπρας κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Μέρκελ και με ένα ίσως ηρωνικό ύφος συνέδεσε την περίοδο των Χριστουγέννων με τις συζητήσεις Αθηνών-Βερολίνου. Έφτασα στο Βερολίνο σε μια εορταστική ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια θετική προϋπόθεση για τις συζητήσεις μας, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι ξαφνικά τεταμένες αυτή την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του χριστουγεννιάτικου μπόναμα από την κυβέρνηση Τσίπρα, στηρίζει η Le Figaro. Η Ελλάδα αναστενάζει κατά από την πίεση της κρίσης των προσφύγων, γράφει το γερμανικό περιοδικό Focus, προσθέτοντας ότι η Γερμανίδα καγκελάριος και η κυβέρνηση των Αθηνών έδειξαν ενότητα στο θέμα αυτό παρά τα πολλά προβλήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εξηγήσεις στη Μέρκελ για το χριστουγεννιάτικο δώρο του, γράφει η γερμανική Bild, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην καγκελαρία. Βερολίνο και Αθήνα επιμένουν στην αλληλεγγύη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Άγγελα Μέρκελ και Αλέξη Τσίπρας δεν αναφέρθηκαν καν στην υπόθεση του Αφγανού που βίασε και συνέχεια σκότωσε τη Γερμανίδα φοιτήτρια, σχολιάζει η γερμανική ιστοσελίδα SHZ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκαν στο θέμα των μεταρρυθμίσεων και την προσφυγική κρίση, όμως ο κ. Τσίπρας δεν έλαβε όσα θα ήθελε από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πάμε τώρα λίγο να έρθουμε στην καθημερινότητά μας εν ώψη και της εορταστικής περίοδου και να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι καταναλωτές, η αγορά και κατά πόσον θα μπορέσουν οι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους αυτήν την περίοδο και μέχρι το τέλος του χρόνου που δεν είναι λίγες. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μιχάλη Τσιφάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιφάκη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Θερή. Πώς είναι λοιπόν η κατάσταση εν ώψη των Χριστουγέννων, κύριε Τσιφάκη μου, στην αγορά, γιατί πραγματικά διανύουμε μια δύσκολη περίοδο που έχουμε πολλά μπροστά μας να πληρώσουμε. Έρχονται τα τέλη, είναι ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος του έτους, είναι και η δόση του ένφια και όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ και. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά, γιατί ξέρουμε ότι είστε ο άνθρωπος που μπορεί και την ακούει. Έχω πιάσει τον παλμό της αγοράς, βεβαίως, αλλά πάνω απ' όλα του καταναλωτή έτσι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να γνωρίζει η αγορά ότι το ταμείο των νοικοκυριών είναι άδειο. Το ταμείο είναι μείον. Το πορτοφόλι άδειασε και άδειασε για ένα πολύ βασικό λόγο. Γιατί μηνιαίως έχουμε επιβαρύσεις, έχουμε πρόβλημα με τις τράπεζες, έχουμε κάνει ρυθμίσεις οφειλών με τις ΔΕΚΟ, ΔΕΗ κλπ. Εταιρείες κινητής, εταιρείες τηλεφωνίας και βέβαια έχουμε τις έξτρα ειδικά επιβαρύνσεις, όπως είπατε, τον έμφυα, τέλη κυκλοφορίας κλπ. Λοιπόν, ως εκ τούτου, να μην περιμένει πολλά η αγορά. Πιστεύω ότι ο τζίρος θα είναι πολύ πεσμένος σε σύγκριση με πέρσι. Αλλά και σε ό,τι αφορά την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή φέτος, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ, κύριε Σαρή, είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές ψάχνουν τις τιμές με το μικροσκόπιο. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, και αγοράζουν με το σταγονόμετρο. Θα έλεγα το εξής, ότι θα έχουμε δύο ειδών κατηγορίες γιορτινού τραπεζιού. Θα έχουμε αυτή των εχόντων, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παραδοσιακά. Βεβαίως θα έχουμε και αυτά τα οποία θα είναι λιγοστά. Λιγοστά προϊόντα πάνω στο τραπέζι του γιορτινού.
Δηλαδή, δεν θα προτιμήσει, κύριε Σαρή, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος την γαλοπούλα την οποία που στοιχίζει 6,97 ευρώ και θα αγοράσει την κατεψυγμένη που είναι ίδια ποιότητα, σας πληροφορώ και θα είστε βέβαιος γι' αυτό, που κάνει 4 και 4,5 ευρώ. Θα κοιτάξει δηλαδή να κερδίσει έστω με το ψάξιμο τιμών, με είτε αγοράζοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή κάνοντας χρήση κουπονιών κλπ. Θα κοιτάξει πώς να διασφαλίσει αυτήν την αγοραστική του το απόθεμα που έχει για να δαπανίσει λόγω των εορτών. Δεν θα αγοράσει αρνάκι, κύριε Σαρή, με 6 και 7 ευρώ. Μπορεί να αγοράσει χοιρινή λαιμού με 3,5 ευρώ ή με κόντρα λαιμού ή κόντρα χοιρινή με 5 ευρώ. Για να βγουν ή και αν να θέλετε, περάσουν οι γιορτές. Δεν θα αγοράσει σαφώς μπριζόλα μοσχαρίσια με 8 και 9 ευρώ το κιλό. Άρα λοιπόν γι' αυτό είπα και επειδή σταθμίζουμε τα γεγονότα, εμείς κάνουμε το πόλεμο της αγοράς και του καταναλωτή ιδιαίτερα. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε πρωί αυτό το οποίο ξεπουλάει σε, ειδικά στα ακρεοπολία των κεντρικών αγορών, είναι τα κοτόπουλα. Το κοτόπουλο. Και ότι αυτό και με μπούτια, στήθη κλπ. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι θα αγοράσει τα πιο φθηνά, θα περιορίσει τις αγορές του τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, δεν το συζητάω τώρα για θέματα δώρων ή για παιχνίδια κλπ. Σας πληροφορώ ότι ήδη σε μεγάλα καταστήματα ειδών παιχνιδιών κλπ. Οι αγορές που γίνονται κατά μέσο όρο αγγίζουν τα 7-8 ευρώ. Μιλώ συγκεκριμένα. Δεν το στρογγυλοποιώ προς τα πάνω. Ακριβώς. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν δεν έχει το κράτος και προσπαθεί και επιβαρύνει την ακρίβεια με το ΦΠΑ, λέω ένα παράδειγμα. Και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να βγαίνουν ορισμένοι και να λένε ότι οι τιμές είναι ίδιες με τις περσινές. Δεν κατάλαβα. Τι γίνεται με τις τιμές. Αδειόλυτο, πίσω λεπτό. Εγώ εντάξει, κύριε Σαρή, να σας πω ότι είναι ίδιες με τις περσινές. Μη είναι ικανοποιημένος. Όχι, βέβαια. Γιατί, γιατί έχουμε δεν είναι μειώσει. Η δύναμη αγοραστική μας. Ακριβώς. Έχουμε μειώσει 60% μέσα σε βάθος πενταετίας σε συντάξεις, 35% στους μισθούς. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, θα περίμενε κανένας, ειδικά από μια αριστερή κυβέρνηση, να μειώσει τις τιμές. Να σπάσει τα καρτέλ και να εκλογικευτούν οι τιμές. Να είναι προσιτές οι τιμές. Είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Άρα λοιπόν δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να μιλάμε ότι οι τιμές είναι τις περσινές. Ναι, πράγματι είναι ίδιες με τις περσινές και κατά τη λεπτά λιγότερο. Αυτό δεν μου λέει τίποτα όμως. Ως εκ τούτου λοιπόν, αντί να σκύψει στο κεφάλι η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία, να κοιτάξουν πώς να διδασεύσουν τη διασκροκέρδεια και αυτή η αντιστοιχία του εισοδήματος και κόστος ζωής και με τους φόρους που μας έχουν πνίξει, μας έχουν βάλει μια θηλιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα πλέον. Λοιπόν, σας πληροφορώ και θέλω να κλείσω το κεφάλαιο αυτό ότι να είναι βέβαιοι οι έμποροι, εγώ θλίβομαι γι' αυτό ειλικρινά, ότι οι αγορές θα είναι μετρημένες στον κατανάλωτο. Θα ψάχνουν, όπως είπα, να βρουν τα πιο φτηνά προϊόντα, θα κάνουν σαφάρι αγορών, θα πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να δουν ποιο είναι το φτηνότερο, θα κάνουν χρήση πιστωτικών. Θα παίρνουν τα μισά από το ένα σούπερ μάρκετ, κάτι από το άλλο, κάτι από το άλλο, ό,τι έχει προσφορά το καθένα. Σας πληροφορώ ότι τις τιμές τις γνωρίζουν οι πολίτες, οι συνταξιού και οι πιστωτοί καλύτερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σας πιστεύω. Από την Στατιστική Υπηρεσία. Γνωρίζουν τις τιμές. Πάνε από ένα μέχρι και τρία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πάνε να αγοράζονται προσφορές από το ένα. Πάνε αγοράζοντας από το άλλο και το καθεξής. Κύριε Τσιφάκη, ακούσαμε μέσα από το ρεπορτάζ πραγματικά νοικοκυρές, παλιές, καλές νοικοκυρές, να λένε ότι αδυνατούν τα τελευταία χρόνια να φτιάξουν ακόμη και αυτό τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα για να γλυκάνουν λίγο την οικογένεια, τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους κλπ. Ακούγεται πραγματικά τραγικό αυτό. Ποιος θα δώσει, κύριε Σαρή, ποιος θα δώσει 8 ευρώ για το να κιλό, αγοράσουν. Ποιος θα δώσει 8 ευρώ το κιλό να πάνε να αγοράσει κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Μα ούτε να τα φτιάξουν πλέον δεν δίνεται. Όχι βέβαια, γιατί και τα υλικά και ο φούρνος και ούτε καθεξής και το ηλεκτρικό ρεύμα προφανώς θα στοιχήσει. Άρα λοιπόν και κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς αυτό είναι το βασικότερο από όλα είναι ότι υπάρχει θετική ψυχολογία στον καταναλωτή. Η ψυχολογία του καταναλωτή στο πάτωμα, κύριε Σαρή. Λοιπόν, ως εκ τούτου, εγώ θέλω να παρακαλέσω από αυτή τη θέση που βρίσκομαι τώρα την αγορά, τους εμπόρους, τους λιανοπολιτές, τους χονδρέμπορους να ρίξουν τις τιμές όσο δυνατόν, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών. Μήπως
υπάρξει σχετική αναθέρμανση. Μήπως τυχόν υπάρξει. Αλλά ως εκ τούτου λοιπόν, πιστεύω ότι ο κατανοητής, αγαπητέ κύριε Σαρή, σκέφτηκε κάτι άλλο. Ότι από 1η-1η του έτους, ξέρετε τι μας έρχεται. Έρχονται φόροι τσουχτεροί. Πού θέλετε, στα καύσιμα, στο καφέ, στα καπνικά, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, στη σταθερή τηλεφωνία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα, για ένα αποναμά, ο οποίος δυστυχώς για μια ακόμα φορά θα μας πάει στα τάρταρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, εγώ θέλω να προτρέψω τους φίλους τηλεθεατές να κάνουν έρευνα τιμών. Υπάρχουν αποκλείσεις τιμών, πράγματι. Να κοιτάζουν την ποιότητα των προϊόντων, να υπάρχουν σφραγίδες στα κρέατα, παραδείγματι, γιατί ξέρετε, στην Αναμπούλα χαίρεται ο λύκος. Σωστό. Λοιπόν, οι υπηρεσίες του κράτους να ενεργοποιηθούν και να αντικοποιήσουν τους ελέγχους, να μην αγοράζει ο καταναλωτής φύκια για μετακοστιστές κορδέλες. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα, πιστεύω ότι κερδισμένοι θα είναι οι ψαχμένοι καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι θα περάσουν από σουρωτήρι, θα έλεγα, τις τιμές και θα διαχωρίσουν το θέλω από το πρέπει. Πάντως, σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι από Τετάρτη και μετά θα δείξει. Και προσπαθούν με κάποιες προσφορές, με κάποια. Όλοι και στις αγορές, ακόμη και στα λαχανικά, ακόμη και στα κρέατα, και στα πάντα. Προσπαθούν με κάποιες προσφορές λοιπόν, να προσελκύσουν το κοινό. Να σου πω κάτι. Έχω τύχει, ως μάρτυρας θα έλεγα, σε περιπτώσεις όπου συνταξιούχοι πηγαίνουν στο κρεοπόλι και τι λένε. Μου περίσσεψε 2 ευρώ. Μου βάζει κοιμά. Εκεί φτάσαμε. Δυστυχώς, κύριε Τσιφάκη, λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να αντιθασέψουν τις τιμές, να εκλογικεύσουν τις τιμές, να μπορέσει ο κόσμος να αγοράζει, να μην στερηθεί τα βασικά, τα απαραίτητα, τα παραδοσιακά προϊόντα. Και βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχει και η Εκκλησία, ευτυχώς που υπάρχουν και οι Δήμοι και κάποια ιδρύματα που χορηγούν κάποια βοηθήματα συσίτια. Και σίτια χριστουγεννιάτικα και μόνο για τον κόσμο. Και εδώ οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω και το λέω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου το Σωματείο των Λαϊκών Αγορών Δυτικής Αττικής τον Άγιο Γεράσιμο που για μια ακόμα φορά αύριο παραδείγματι θα δώσει δωρεάν τι έχει αύριο, προϊόντα. Τι έχει αύριο κύριε Τσιφάκη? Εμείς είμαστε αρρωγοί στο έργο αυτό. Το σωματείο συγκεκριμένο θα διανύμει δωρεάν οπωρικευτικά προϊόντα, ψάρια, αυγά κλπ. Σε εργαζόμενο του Ναυπηγείου Ελευσίνας. Και βέβαια την Τετάρτη θα στηρίξουμε την Μητρόπολη του Πειραιά που κάνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και με διάφορα προϊόντα, κυπευτικά, φρούτα κλπ. Έτσι, και λαχανικά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Σαρή. Δυστυχώς αυτή η κρίση πρέπει να μας ενώσει, να μας κινήσει την αλληλεγγύη μεταξύ μας κλπ. Είναι πραγματικότητα, κύριε Τσιφάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και να ευχηθούμε να έχετε καλές γιορτές κι εσείς μαζί με όλους τους καταναλωτές. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων είχαμε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο ΚΑΤ, τουλάχιστον 10 άτομα. Πήγαν με βαριοπούλες και κατέστρεψαν ολοσχερώς τα εκδοτήρια, τα υπερσύγχρονα εκδοτήρια και ακριβά παράλληλα. Αυτές οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Blue Sky των κατεστραμμένων εκδοτηρίων και ακυλωτικών μηχανημάτων στο σταθμό του ηλεκτρικού στο ΚΑΤ είναι ότι απέμεινε από την καταδρομική επίθεση τουλάχιστον 10 κουκουλοφόρων με βαριοπούλες το απόγευμα της Παρασκευής. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι βάνδαλοι έκαναν γυαλιά καρφιά, 4 εκδοτήρια και 8 ακυλωτικά μηχανήματα του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες, τρομοκρατώντας παράλληλα τους επιβάτες και το προσωπικό στο σταθμό μεταεπιβίβασης. Συνέχεια γίνονται στόχος και το προσωπικό και οι υποδομές των σταθερών συγκοινωνιών από συγκεκριμένα άτομα και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν καταστροφές στις υποδομές της εταιρείας. Πριν από λίγες ημέρες σε όλους αθμούς μεταεπιβίβασης στα μέσα σταθερής τροχιάς καθώς και στα αστικά λεωφορεία κατά τρόλι τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα για το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα λειτουργήσει από τις αρχές του νέου έτους με στόχο την πάταξη της λαθρεπιβίβασης. Όμως οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες είχαν επισημάνει στη διοίκηση της εταιρείας έγκαιρα ότι οι νέες υποδομές που στήριξαν μια περιουσία για την προμήθειά τους στο ελληνικό δημόσιο είναι εκτεθειμένες στις άγριες διαθέσεις ομάδων κυρίως νεαρών που αντιδρούν με ακραίο τρόπο στην καταβολή χρηματικού αντιτίμου για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα συστήματα που εγκαθίστανται στην εταιρεία το τελευταίο διάστημα για το λεγόμενο ηλεκτρονικό εισιτήριο που πρόκειται
να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Έχει ήδη υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Αυτό γίνεται σχεδόν καθημερινά. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την περιουσία του ελληνικού λαού είναι η συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο έχει χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να εγκατασταθεί. Το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά δεν είναι μόνο τα συστήματα, όπως σας είπα προηγουμένως. Κυρίως είναι και οι εργαζόμενοι, οι ελεκτές μας, οι εκδότες μας που εργάζονται πάνω στους σταθμούς. Το νέο επεισόδιο σταθμό του ηλεκτρικού στο ΚΑΤ, καθώς και αντίστοιχες καταδρομικές έφοδοι ομάδων νεαρών κουκουλοφόρων, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, που προσανατολίζεται στην ενίσχυση των πεζών περιπολιών και της επιτήρησης στους σταθμούς μετεπιβίβασης, που έως και σήμερα αποδεικνύεται ελλιπής και προβληματική. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε να έχετε όλοι μια όμορφη νύχτα.